Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως συνήθως, τα γεγονότα είναι πολλά και φλέγοντα. Και πάντα, όπως ξέρετε, έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο για να με βοηθήσει να τα σχολιάσουμε, αλλά και να τα δούμε από την οπτική γωνία που πρέπει και όχι από την οπτική γωνία που θέλουν τα δίθεν μεγάλα μιμιέ. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα συνάδελφο από το Αίγιο, τον κύριο Ευάγγελο Κουτρουμπέλη, δημοσιογράφος και παιδί καλό πατριώτης, ευσεβής, από αυτούς που όπως εμείς δεν έχει την τύχη να βρίσκεται σε μεγάλα μιμιέ λόγω φρονήματος. Έτσι, αγαπητέ μου. Κύριε Παπαζή, σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και με τιμάτε ιδιαιτέρως που έτσι με καλέσατε να κάνουμε μια ευρύτερη... Δική μου. Είπαμε, λόγω φρονήματος, πλέον θα βγάζουμε και χαρτί φρονήματος για να μας δούνε στα μεγάλα μιμιέ. Έχετε δίκιο, είναι μια λυπηρή διαπίστωση, αλλά είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, γιατί η εκπομπή λέγεται Αποκάλυψης, να κάνουμε την πρώτη αποκάλυψη. Οι μαθητές του Δημοτικού, στο σχολικό έτος 1967-68, οι μαθητές του Δημοτικού ήταν 964.228 και όλα Ελληνόπουλα. Θα σας το δείχνω κιόλας. Το σχολικό έτος 2010-2011 ήταν 635.780. Μείον 328.000. Μέσα αυτές τις 635.000 όμως είναι και πάρα πολλές χιλιάδες, πάρα πολλά χιλιάδες παιδιά αλλοδαπών. Άρα τα ελληνόπουλα είναι πολύ λιγότερα από αυτό το ποσό. Ενώ το 67-68 ήταν και τα 964.000 ελληνόπουλα. Αυτή η διαπίστωση μόνο δάκρυα μπορεί να φέρει στα μάτια μας σήμερα. Μόνο δάκρυα. Συνάδελφε, θέλω να το σχολιάσεις. Ξέρετε κάτι, πολλοί προσδιορίζουν όλη αυτή την κατάσταση ως υπογεννητικότητα. Εγώ θα έλεγα ως γενοκτονία και θα είμαι όχι απλώς ρεαλιστής, αλλά και αντικειμενικός με την έννοια πλέον ο αφελινισμός και ο τρόπος ζωής που έχει καθιερωθεί μετά από όλη αυτή την οικονομική ύφεση, αλλά και την οτροπία των νεοελληνών, δυστυχώς όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα γενοκτονίας. Βεβαίως, για να εξοραίσουν τους όρους, μιλάνε για υπογεννητικότητα, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά τους λόγους αυτής της υπογεννητικότητας, έτσι και ποιοι είναι αυτοί που έχουν μεθοδεύσει όλη αυτή την κατιούσα, αυτή την πορεία, η οποία πλέον όχι μόνο αφελινίζει, αλλά μετά από κάποια χρόνια δεν ξέρουμε αν θα είμαστε, που σίγουρα όπως πάμε, θα είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας. Και πολλές φορές και σε σκίτσα ακόμα γελιογράφων δείχνουν ένα μικρό Ελληνόπουλο ανάμεσα σε προσφυγόπουλα, τα οποία το δείχνουν με το δάχτυλο να και ένα Ελληνόπουλο. Αυτό όλα σκιαγραφεί δυστυχώς τη θλιβερή κατάσταση που κι εσείς αρχικά μέσα από την ερώτηση διαπιστώσατε. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, κύριε Παπαζήση, αλλά το ζήτημα ποιο είναι. Έχουμε κι εμείς ευθύνη πέρα από τους ταγούς της πολιτείας, διότι οι πολιτικοί ή έστω οι πράκτορες εις βάρος των εθνικών συμφερόντων μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς λαός όμως πόσο αφηρισμένοι, πόσο ευσυνείδητα μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Το 2010 ήταν αυτοί οι μαθητές. Άρα αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν το 2004. Που τα ευρώ τα μάζευες από το δρόμο. Λόγω των έργων που γινόταν της πάρα πολλή δουλειά. Που έπρεπε κάθε Έλληνα τότε λόγω των πολλών χρημάτων που κυκλοφορούσαν να κάνει 4-5 παιδιά για πλάκα. Αλλά τα γούστα δεν μας αφήνανε. Να τα λέμε και αυτά, ε. Και φταίει και ένας άλλος παράγοντας, αν μου επιτρέψετε, ότι και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, διότι παλαιότερα υπήρχαν δυσκολίες, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά οι άνθρωποι έβαζαν πρώτα την ανθρώπινη ζωή και ύστερα τις απολαύσεις ή την ευδαιμονία, για πιο συγκεκριμένη έτσι επισήμανση. Σήμερα δυστυχώς όλη αυτή η κουλτούρα, η οποία είναι ξενόφερτη, αλλά και η ψευδέστηση της ευδαιμονίας, και το κυνήγι του χρήματος έχει δημιουργήσει και αυτό μια σύγχρονη νοοτροπία για αντίληψη στον νεοέλληνα να μην κάνει πολλά παιδιά, 1 έως 2 παιδιά, για να του παρέχει, όπως θέλουν να πιστεύουν οι περισσότεροι, τα αναγκαία. Αλλά είναι πραγματικότητα αυτό, είναι μια φυγή στο να σηκώσουν το κόστος
τον ανατρέψουν πολλά παιδιά, διότι παρότι δεν υπήρχε η μόρφωση που υπάρχει σήμερα των παλαιότερων, με πολύ κόστος, με πολύ αγώνα, όχι μόνο έκαναν πολλά παιδιά, αλλά τα ανέθρεφαν και σωστά, γι' αυτό και βγήκαν και λαμπροί επιστήμονες και πάρα πολλοί από αυτούς έτσι διακρίθηκαν διεθνώς. Άρα νομίζω ότι πρέπει και να προβληματιστούμε και για τις δικές μας ευθύνες, πέρα από όλων αυτών που είναι εχθροί και του έθνους και του μέλλοντος αυτής της πατρίδος. Έτσι. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζεις, γίνεται μια βλάστημη παράσταση σατανιστών, οι οποίοι, κοιτάξτε, δεν χρειάζεται, εγώ δεν λέω πολλά. Εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε τον πρωταγωνιστή, όπου φοράει μια μπλούζα με νεκροκεφαλή, η οποία στο μέτωπο έχει ανάποδο σταυρό. Ο δε σκηνοθέτης κάνει το σήμα του έξω από εδώ και τα νύχια του είναι μαύρα βαμμένα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το ποιόν αυτών των τύπων. Και έρχομαι εγώ τώρα εδώ και λέω, γιατί η Εκκλησία δεν έστειλε 4-5 δικηγόρους στην πρώτη παράσταση να μπουν μέσα, να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και βγαίνοντας να πάνε στο πρώτο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα να καταθέσουν μήνυση για προσβολή θρησκεύματος και να πάνε αυτόφορο αυτοί οι κύριοι. Γιατί δημοκρατία και νόμους έχουμε, που σημαίνει τι, ότι κανείς δεν μπορεί να προσβάλλει ατιμόρυτος αυτό που ο άλλος έχει ιερό. Η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που αρχίζει η δική μου. Έτσι πάει όταν έχεις δημοκρατία. Έπρεπε λοιπόν να πάει η Χρυσή Αυγή και να τους κάνει μήνυση. Εγώ θα τα πω και αυτά. Μπράβο τους οι άνθρωποι. Έπρεπε να πάει η Χρυσή Αυγή να τους κάνει μήνυση. Η Χρυσή πού είναι? Πες μου, συνάδελφε, δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχεις. Γιατί νομίζω ότι δεν πήγε? Είναι σωστός ο προβληματισμός. Είναι θέμα βούλησης. Δηλαδή οι εκκλησιαστικοί ταγοί δεν έχουν τη βούληση να αντιδράσουν απέναντι σε όλη αυτή τη βλάστημη παράσταση? Είναι ένα ερώτημα. Ή υπάρχουν κρατήματα τα οποία δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν μέσα από όλες αυτές τις διαδρομές που αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα τη δικαστική οδό. Και ανεξάρτητα ένας πολιτικός φορέας, εάν διαμαρτυρήθηκε και υπέβαλε μήνυση, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς, και ξέρετε πολύ καλά, πριν πάρα πολλά χρόνια είχα αναμειχθεί με τον σατανισμό. Με τη χάρη του Θεού είμαι πολλά χρόνια στη μετάνοια. Έχω κάνει εκπομπές σε όλη την Ελλάδα και σε πανεπιστήμια ακόμα ομιλίες. Λοιπόν, ακόμα και αν προκληθούν, είναι εύλογο και πάγια τακτική αυτών των κύκλων να μιλούν για φολκλωρικές διαδικασίες και ντεκόρ και όχι ότι εκφράζουν πεπιθήσεις. Ξέρουν και την υπερασπιστική γραμμή, αλλά όπως πολύ σωστά τονίσατε, όταν βλαστημώνει τα αερά και τα όσια της φυλής, δεν είναι υποχρεωμένοι οι καθήλυνοι αρμόδιοι, που είναι η Εκκλησία και η ταγή της Εκκλησίας, να αντιδράσουν, και θα πρέπει μόνο να αντιδρούν απλοί πιστοί άνθρωποι, μόνο και μόνο γιατί αισθάνονται ότι θίγουν τα αερά και τα όσια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα που θέσατε. Και βέβαια αυτό, όσο και να το σχολιάσουμε εμείς οι δύο μαζί, απευθύνεται σε εκείνους. Αλλά το ερώτημα το δικό μου, συμπληρωματικά στο δική σας ερώτηση, παραμένει. Μήπως τελικά δεν είναι ότι δεν υπάρχει βούληση, αλλά υπάρχουν κάποια κρατήματα που τους κάνουν να δυνατούν να παρεύουν ή να αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις? Και όταν λέω κρατήματα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Από πολιτικές συμφωνίες έως χώρους που μπορεί να εντάσσονται κάποιοι και να μην μπορούν να αντιδράσουν κατά τον τρόπο που επισημάναμε. Ναι. Δεν μιλώ για την κεφαλή της Ορθοδοξίας για τον Μπαρθολομαίο, τον Πατριάρχη, γιατί το φιλαράκι του, όπου όταν πέθανε πολύ στεναχωρέθηκε, αυτό το φιλαράκι του εδώ ο Πάπας Ρώμης, βλέπετε τον ανάποδο σταυρό στον θρόνο που κουβαλούσε όπου πήγαινε. Αρχισατανιστής, δηλαδή Πάπας Ρώμης αρχισατανιστής. Άρα αυτός δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδράσει. Άντε, αφήστε τον Μπαρθολομαίο να καταφύσουν. Οι άλλοι όμως αδικαιολόγητοι. Πάντως, ξέρετε, όλα αυτά όχι μόνο αναδεικνύουν, έρχονται να επιβεβαιώσουν χρόνιες καταγγελίες από σοβαρά πρόσωπα και υπεύθυνα πρόσωπα που με πολύ παρησία και έρευνα μιλούσαν και για την έξαρση του σατανισμού και μέσα σε οργανωμένες ομάδες, και όχι μόνο στις ομάδες των σατανιστών, αλλά ακόμα και για ελίτ ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα απροκάλυπτα οι άνθρωποι αυτοί προσβάλλουν
και ταυτόχρονα ταυτοποιούνται με όλες αυτές τις ενέργειες, είτε μέσω παραστάσεων, είτε μέσω δηλώσεων, είτε μέσω ενεργειών. Και έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτούς τους ανθρώπους ότι ο κόσμος σατανοκρατείται. Γιατί στο παρελθόν τέτοιες καταγγελίες, ξέρετε, φαινόντουσαν αστείες ως γραφικές ή υπερβολικά τουλάχιστον ως τον προσδιορισμό τους. Σήμερα όμως έρχεται η πραγματικότητα να επιβεβαιώσει με τον πιο λυπηρό τρόπο ότι αυτές οι διαχρονικές καταγγελίες από πολύ σοβαρά πρόσωπα και ακόμα και οι ιεράρχες, λοιπόν, να γίνει μια θλιβερή διαπίστωση. Και δεν ξέρω πόσο ο κόσμος μπορεί να τα αντιληφθεί και από την βιομηχανία θεάματος και από τη βιομηχανία της μουσικής, αλλά και διάφορα κέντρα τα οποία κατά κόρον έχουν καταγγελθεί, ότι τελικά πράγματι σατανοκρατείται ο κόσμος και κυρίως αυτό που είχε πει και ο μακαριστός Χριστόδουλος, ότι το Χριστό και το Σταυρό διώκουν. Και γεγονός, την Ορθοδοξία. Είναι, και φαίνεται γεγονός πλέον. Η Ορθοδοξία είναι στο επίκεντρο του διωγμού. Εγώ έρχομαι τώρα και λέω και το άλλο. Πρόσφατα ψηφίσαν την αλλαγή φύλου με νομοσχέδιο, έτσι. Στα 15. Χωρίς να έχει κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου ο άλλος. Χωρίς να έχει εξεταστεί από ψυχίατρο εάν αυτό θα επηρεάσει την περαιτέρω ψυχολογική του κατάσταση. Εάν. Αυτά γίνονται στο εξωτερικό και μετά στα χαρτιά γίνεται αλλαγή φύλου. Εδώ, ό,τι να είναι. Και η Εκκλησία ούτε καν αντέδρασε. Τίποτα. Πάλι θα σε ρωτήσω το ίδιο. Γιατί η Εκκλησία δεν αντέδρασε. Και αυτό, αλλά και η πολιτεία αγνόησε την αρμόδια, την αρμόδια επιτροπή, έτσι από εγκεκριμένους ψυχολόγους, ψυχιάτρους, οι οποίοι απεφάνθησαν ότι τόσο το όριο της ηλικίας, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το νομοσχέδιο πάσχει. Έτσι, διότι έρχεται να συγκαλύψει, ας πούμε, ψυχοπαθολογικές ασθένειες, δίνοντας τη δυνατότητα πλέον σε όλους αυτούς, όχι μόνο να κάνουν τις επιλογές, αλλά να νομιμοποιηθούν και με τη βούλα της πολιτείας. Και όταν αγνοούνται επιτροπές που απαρτίζονται, ας πούμε, από επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που έχουν συνάφεια με το θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι θέμα περιφρόνησης. Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής και σκοπιμότητας, μόνο και μόνο για να περάσουν αυτό το οποίο εντεταλμένα έχει σχεδιαστεί για να περάσουν. Κάποια σατανικά μυαλά το σκέφτηκαν. Βέβαια. Όχι κάποια φυσιολογικά μυαλά. Θα φτάσουμε σε λίγο εκεί. Σαφώς. Θα φτάσουμε γιατί είσαι γνώστης στο αντικειμένο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο. Εάν δείτε, κύριε Κουτρουμπέλη και εσείς κυρίες και κύριοι, τα βιβλία θρησκευτικών του Δημοτικού, θα διαπιστώσω ότι είναι για τα σκοπίδια. Εγώ τα είδα και λέω είναι για πέταμα. Πήγα, τα παρέδωσα ήδη πίσω. Λοιπόν, και ήδη πολλοί γονείς μαθαίνουν σε όλη την Ελλάδα, τα επιστρέφουν πίσω. Γιατί η Εκκλησία και πάλι εδώ δεν έπραξε το αυτονόητο. Γιατί και ποια είναι τα κίνητρα, να τους βάλει απέναντι. Και ποια είναι, νομίζεις, τα κίνητρα αυτών οι οποίοι έφτιαξαν τα βιβλία αυτά. Πάλι κάποιοι σατανιστές λες να κρύβονται από πίσω. Όχι μόνο σατανιστές, αλλά και εχθροί αυτής της πατρίδος. Άλλωστε, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και θυμηθούμε τι είχε πει πριν πολλά χρόνια ο Κίσιγκερ, έτσι στοχεύοντας τον αφελληνισμό των Ελλήνων με τη γλώσσα, με την ιστορία. Λοιπόν, σήμερα έρχεται να υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο αφελληνισμού, συρρήκνωση του έθνους μέσα από όλες αυτές τις ΜΚΟ και με την αθρώα προσέλευση όλων αυτών των λαθρομεταναστών και όχι προσφύγων, διότι είναι γνωστό πλέον της πάση ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, αλλά έρχονται από όλα τα πλάτη και μήκη της γης, άλλωστε και με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Το επόμενο θέμα μου είναι αυτό. Μην μου χαλάς την ερώτηση, κάτσε. Λοιπόν, και όσον αφορά, μα ξέρετε κάτι, το πακέτο πάει όλο μαζί. Το ξέρω. Έχετε δίκιο ότι είναι διαφορετική ερώτηση για να συγκεκριμενοποιήσουμε και την απάντηση, αλλά δυστυχώς το πακέτο από τους εχθρούς του έδρους είναι όλο μαζί. Και στοχεύει παντού. Στοχεύει λοιπόν στον αφελληνισμό και στον αφανισμό αυτής της χώρας. Και από τη συρρήκνωση μέχρι τον συνολικό μηδενισμό ή αφανισμό, αν θέλετε. Αλλά όντως, ξέρετε, μέσα σε όλη αυτή την γενικότερη φιλοσοφία ότι πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται για όλες τις μεγάλες θρησκείες, τις πεπιθήσεις, ως επιχείρημα... Να βάλουμε από το μουσουλμανισμό...
τα εδάφια του Κορανίου που λέει όποιος είναι άπιστος πρέπει να πεθάνει. Να βάλουμε από, το, από τον Ιουδαϊσμό τα κομμάτια από το Ταλμούδ που λένε τι λένε για εμάς που δεν είμαστε Ιουδαίοι. Να δούμε τι είδους θρησκείες είναι αυτές. Αυτά να βάλουμε για να ξυπνήσουμε τα παιδιά μας και να τους δείξουμε την επικινδυνότητα των θρησκειών αυτών. Έχετε διαβάσει το Ταλμούδ, κυρίες και κύριοι. Έχει διαβάσει κανένας το Κοράνι. Ποια πρέπει να είναι η τύχη όσων δεν είναι μουσουλμάνοι. Ή πως μας βλέπουν οι Ιουδαίοι όσοι δεν είμαστε Ιουδαίοι. Γκοίμ μας λένε. Ζώα. Ζώα, ναι. Γιατί, γιατί ο περιούσιος λαός κατά την εβραϊκή αντίληψη, α, παράδοση, πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι είναι υπάνθρωποι και μόνο αυτοί είναι ο ευλογημένος λαός. Όσον αφορά για το Ισλάμ, έτσι, εντάξει, πλέον και τα σύγχρονα γεγονότα και στη Συρία αλλά και σε, άλλους, σε άλλες χώρες με τους αποκεφαλισμούς και τους θανάτους και τις εκτελέσεις χριστιανών, λοιπόν, έχει αποδειχθεί ότι πλέον είναι μια θρησκεία δολοφόνων. Διότι όταν μια θρησκεία σκοτώνει για να μπορέσει να επιβάλλει την πεποίθησή της, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να εξοραίσουν ότι δεν είναι μόνο αυτό το Ισλάμ. Και ξέρετε, και τα κόμματα, ακόμα και οι εταιρείες, έχουν ένα καταστατικό. Το καταστατικό είναι αυτό το οποίο διευκρινίζει τι πρεσβεύεις. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πάρα πολύ σωστά. Το Κοράνι το λέει, γιατί η ερμηνεία ή η πεποίθηση ή η άποψη του κάθε πνευματικού ηγέτη μπορεί να ποικίλει. Αλλά όταν έχεις το Κοράνι το ίδιο, το οποίο μέσα από όλα αυτά τα οποία γράφει επιβάλλει λοιπόν τον θάνατο, τη δίωξη των αλλοθρήσκων κατά το Ισλάμ, νομίζω καλύτερη μαρτυρία από αυτό δεν μπορεί να έχουμε. Τι άλλο θες? Τι άλλο θέλει? Νομιμοποιεί την παιδεραστία και δεν νομιμοποιεί. Δηλαδή μιλάμε, πρόσφατα ήταν ένα βίντεο όπου ο 80χρονος παλιόγερος μουσουλμάνος παντρεύτηκε 10χρονη κοπελίτσα μουσουλμάνα. Και άντε, αυτός είναι ένας παλιόγερος με τα 9,5 δάχτυλα στον τάφο. Οι γονείς αυτού του κοριτσιού του 10χρονου πώς το δώσαν? Αυτό το βίντεο και το αστείο και το φεδρό της όλης υπόθεσης. Πέρα από αυτούς οι οποίοι είναι τα όργανα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται και εντός της πατρίδας μας για να προωθήσουν όλα αυτά, δεν έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι και οι ομοφιλόφιλοι, λοιπόν, και οι γυναίκες οι οποίες τέλος πάντων προασπίζουν τα συμφέροντα, ότι θα είναι τα πρώτα θύματα εάν ποτέ επικρατούσε αυτή η θρησκεία. Βέβαια. Διότι η συμπεριφορά των μουσουλμάνων ή των γυναικών είναι παγκοσμίως γνωστή. Διότι η γυναίκα για το Ισλάμ είναι όπως το ζώο. Ακριβώς, λοιπόν. Καμιά αξία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το διεθνή σιωνισμό, και αυτό είναι γνωστό ότι πλέον δεν κρύβονται οι άνθρωποι ότι θέλουν να ηγηθούν του κόσμου. Αφού αυτή είναι η βασική τους πεποίθηση, ότι νιώθουν ότι είναι ο περιούσιος λαός. Δυστυχώς, όταν τέτοιες πεποιθήσεις και αντιλήψεις που δεν έχουν να κάνουν πράγμα με την παγκόσμια ειρήνη και την παγκόσμια αγάπη, σήμερα διδάσκονται ποιήσεις όρης. Και βέβαια από αυτούς που γράφουν τα βιβλία, γιατί και αυτό είναι το ρόλο. Ποιοι γράφουν τα βιβλία, ναι. Ποιοι είναι στο Υπουργείο Παιδείας? Ένας διαλεχτεί. Και το λέω αυτό, όχι γιατί δεν έχουν τη μόρφωση και το κύρος και το ανάστημα, αλλά έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι από προσανατολισμού, εκφυλισμού και κυρίως τους στόχους να δημιουργήσουν όλη αυτή την μαθησιακή σύγχυση η οποία πλέον θα αφελεινήσει όλα τα παιδιά. Και σε συνδυασμό και με τις άλλες μορφές διδασκαλίας, δηλαδή αυτά που διδάσκονται στη γενικότερη παιδεία στο Λύκειο, αλλά και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που και εκεί γίνεται η συμπληρωματική πλήση εγκεφάλου, αντιλαμβάνεστε πλέον ότι οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν εδώ ένα μονοτονικό καθιερώθηκε και σήμερα λοιπόν δεν μπορεί να διαβάσει ο νέος άνθρωπος σωστά. Και δεν ήταν τυχαίο που κατήργησαν και τα αρχαία ελληνικά όταν διδάσκονται στις περισσότερες χώρες, αλλά γνωρίζοντας την αξία των αρχαίων ελληνικών. Όλα αυτά είναι στόχοι, είναι στοχευμένες καταστάσεις. Βέβαια. Οι οποίες ακριβώς αποσκοπούν σε αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένας αφελής δεν μπορεί να το δει αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εγώ μακάρι να ερχόταν αυτός που έγραψε αυτό το βιβλίο θρησκευτικών εδώ και να το ρωτούσα. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα, ρε, έτσι θα του λέγα, να παρουσιάσει τον Χριστό σαν φύλαρχο Ινδιάνο? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα, ρε, να κάνεις την Παναγία γκέισα? Ποιος?
Αν υπήρχε εισαγγελέας, θα τον είχε πάει αυτεπάγγελτα μέσα. Ποιο είσαι εισαγγελέας, κύριε Παπαζής? Μέσα, όπως είσαι. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όσια για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους, είτε ενημερώνονται οι καθήλυνα αρμόδιοι, είτε πολιτικιακοί παράγοντες, είτε εκκλησιαστικοί παράγοντες, είτε δικαστικοί παράγοντες, για να μπορέσουν πλέον να αντιδράσουν σε όλα εκείνα τα δίκαια απέναντι σε όλες αυτές τις ύβρεις και τις βομολογίες. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνεται κάποια εκπομπή ή κάποιοι τέλος πάντων να διαμαρτύρονται διαδηλώνοντας για να μπορούν να ευαισθητοποιηθούν οι καθήλυνα αρμόδιοι. Δηλαδή, εκεί φτάσαμε. Μη χειρότερα. Ποιος τολμάει να τους ακουμπήσει, αγαπητέ μου? Θα τα γιατί πούμε σε λίγο το γιατί. Γιατί δεν τολμάει, κύριε Παπαζής? Θα τα ποιος πούμε σε πάνω λίγο, έρχεται η ώρα. Ποιος δεν τολμάει, κύριε Παπαζής? Εσείς, ευσυνείδητα, μπορεί κάποιος να σας εκβιάσει αν δεν σας κρατάει από κάπου? Αν δεν τα έχετε πάρει, αν δεν ανήκετε σε μια σέκτα ή σε μια οργάνωση, αν δεν έχετε παρέχει, αν παράσχει, συγγνώμη, εκδούλευση στο παρελθόν? Άρα, επειδή μιλάτε, γιατί δεν υπάρχουν τα κρατήματα. Αν σας κρατούσαν και εσάς, σας πληροφορώ, δεν θα μπορούσατε να μιλήσετε. Ακριβώς, οι ίδιοι με τη σιωπή τους δηλώνουν τη συνενοχή τους και την ενοχή τους. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά σε λίγο θα δούμε και μια άλλη πτυχή του όλου θέματος. Ξέρετε κανέναν ιό να δημιουργεί έτσι μαζική αφωνία? Εγώ μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από την επιστημονική ιατρική κοινότητα, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Κοίταξε, θα μείνουμε έστω και 10 αυτοί που φωνάζουμε και ας μας λένε γραφικούς, τρελούς. Η φωνή της λογικής δεν θα πάψει να υπάρχει. Εγώ έτσι λέω. Και ας είμαστε λίγοι. Πάμε τώρα παρακάτω. Δεν μας λένε από κάτω. Μέχρι σήμερα, συγχωρέστε με, μέχρι σήμερα υπήρξε κανείς που να πόρευσε στο να λατρεύει κάποιος ή ακόμα και να επιλέγει μέσα από την ιδιαιτερότητά του τις σεξουαλικές του επιλογές? Αλλά σώνει και καλά, το ζήτημα δεν είναι ότι δεν υπήρχε ελευθερία στον καθένα ξεχωριστά και για τους δικούς του λόγους να επιλέξει. Θέλουν να το περάσουν ως φυσιολογικό και η πλειοψηφία του κόσμου να δεχθεί ότι είναι απολύτως φυσιολογική όλη αυτή η αλλαγή και η μεταβολή, και μετά όχι μόνο να το αποδεχθεί, να μπει και στο πλαίσιο κατηγορητηρίου ότι αυτή δεν είναι και η φυσιολογική. Ναι, μην γελάστε για αυτό που θα πω. Μετά από 30 χρόνια όπως πάμε, όσοι είναι γονείς και έχουν οικογένεια, σας πληροφορώ ενδέχεται να έτσι βρίσκονται έναντι ενός κατηγορητηρίου ότι είναι μια ψηφία. Η φυσιολογική θα είμαστε μετά. Εμείς που να μείνουμε φυσιολογικοί θα μας κοιτάζουν στραβά, γιατί πώς είσαι έτσι? Ακριβώς. Μήπως κάτι άλλο συμβαίνει με σένα? Ακριβώς. Αλλά όμως θα πω κάτι, επειδή είστε πιστός άνθρωπος. Όλα αυτά έχουν γραφτεί. Και όταν στο παρελθόν διαβάζανε οι προφητείες όλοι αυτοί οι οποίοι είναι βλαβείς, χριστιανοί κτλ. Και επειδή δεν υπήρχαν σε εξέλιξη τα γεγονότα, ενδεχομένως να θεωρούσαν ότι τέτοιες καταστάσεις δεν θα υπήρχαν ποτέ. Να που έρχονται σήμερα τα λόγια προφητών της Ορθοδόξης Εκκλησίας να επιβεβαιωθούν με τον πιο δυσάρεστο τρόπο. Δηλαδή και του Αγίου Κοσμά, ότι θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που δεν τα χωράει ο νους. Ακόμα και για αυτή την κυβέρνηση σήμερα, η οποία ξεκίνησε με πατριωτικές ιαχές, αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς, θα έρθει ένα ψευτορωμαίικο, μην το πιστέψετε, όπως θα έρθει θα φύγει. Διότι αυτοί ανέβηκαν σαν πατριώτες, αυτοί ότι θα λυτρώσουν από τα δεσμά και το ΔΕΛΤΑ ΜΗΤΑ αυτή τη χώρα, αυτοί ότι πλέον θα βγάλουν από τα έμφυα και από όλα εκείνα τα δεινά τον ελληνικό λαό, και δυστυχώς όχι μόνο δεν τον έβγαλαν, αλλά τον δέσμευσαν για 99 χρόνια με χειρότερους όρους και συνθήκες. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Πάμε παρακάτω τώρα για να δείτε τι λαθρομεταναστολαγνία έχει κατακυριεύσει τους κυβερνώντες, που λες ήταν αυτοί. Λοιπόν, τυχαίο κύριε Παπαζής, τυχαίο? Όχι, τυχαίο, βέβαια, τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαίο. Κατώ στα χέρια μου, φίλος και εφημερίδος κυβερνήσεις, 27 Ιουνίου 2017. Τι λέει εδώ? 3.762.723 ευρώ θα πάρθουν από τον προϋπολογισμό του κράτους για να δοθούν προς ικανοποίηση των αναγκών των λαθρομεταναστών που ευρίσκονται μόνο στο κέντρο κράτησης, τη ΣΑΜΟ.
Δηλαδή για να τρώνε και να πίνουν και να λιάζονται τζάμπα οι Ισλαμιστές λαθρομετανάστες θα πάρουν για μέχρι τέλος του χρόνου 3.762.000. Ορίστε εδώ είναι. Για όποιον αμφιβάλλει είναι εδώ. Νομίζω ότι πλέον σε αυτούς που έτσι... Συγγνώμη, δώσε μου μερικά δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πες μου πόσα λεφτά δώσαν για τους Έλληνες άστεγους που μαζεύουν σκουπίδια από τους κάδους. Για να δεις ότι εδώ υπάρχει μίσος για κάθε τι ελληνικό, ελληνοφοβία να το πω. Χαρακτήρισε το όπως θες. Εσύ ξέρεις. Έχουν επιλεκτική αγάπη, αλλά ξέρετε, καμιά φορά αυτή η επιλεκτική αγάπη δεν έχει ρίζες σε πολιτικές πεπιθήσεις, αλλά σε ένα σχέδιο, και θα πω με αυτή τη φράση από την ομώνυμη ταινία, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, δυστυχώς, μόνο αφελής κάποιος πρέπει να είναι για να πιστεύει ότι δεν είναι εντεταλμένα όργανα που λειτουργούν βάσει σχεδίου. Διότι δεν είναι μόνο ότι παρέχουν σε λαθρομετανάστες και όχι πρόσφυγες όλα αυτά τα οποία παρέχουν, καταληστεύουν φορολογώντας τον ελληνικό λαό με δυσβάστακτους φόρους, λοιπόν, και με όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν με τις κατασχέσεις ακινήτων και τις εξώσεις, λοιπόν, και από την άλλη έχουμε παροχές και επιδόματα σε παράνομους, λοιπόν, λαθρομετανάστες εντός της χώρας που απολαμβάνουν όλα τα προνόμια καλύτερα από ότι θα ελάμβαναν οποιοδήποτε υπήκον μιας άλλης χώρας. Αυτό λοιπόν έρχεται όχι μόνο να καταδείξει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και σήμερα ηγούνται στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς ότι υπάρχει ένα σχέδιο, διότι δεν μπορώ να πω ούτε κανέναν αφελή, ούτε να πω ότι έχει, ας πούμε, επιλεκτική αγάπη ξαφνικά. Απλώς συμβάλλουν και συντελούν σε έναν γενικότερο σχέδιο το οποίο νομίζω ότι στοχεύει σε όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Δηλαδή στον αφελληνισμό, λοιπόν, στην υφαρπαγή των ελληνικών περιουσιών, και δεν είναι μόνο ο Ράμα ο οποίος αρπάζει τις περιουσίες των βορειοπυρωτών. Το ίδιο εκεί γίνεται και εδώ, αλλά με νόμιμο τρόπο. Καταληστεύουν την τσέπη των Ελλήνων, παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, λοιπόν, μόνο και μόνο για να δίνουν σε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες όλα αυτά που δεν δικαιούνται. Ρωτώ, ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Ακόμα και ένας εχθρός, αν είχαμε δηλαδή, αν είχε εισβάλει στη χώρα μας κάποιος εχθρός, έτσι, διότι ούτε οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε και επί τουρκοκρατίας δεν υπήρχαμε αυτή την αφήμαξη. Εδώ θα σας πω κάτι τραγικό. Δηλαδή, είπε ο κύριος Ξόγωνος, λέει, αν μπουκάρουμε, λέει, στα σπίτια, λέει, των Ελλήνων, θα βρούμε 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ο κύριος αυτός, πώς νομοποιείται που θα πει, αν μπουκάραμε στα σπίτια των Ελλήνων? Δηλαδή, είναι ο Νταβέλης. Και δεύτερον, τα λεφτά αυτά που έχει ο κόσμος, τα έκλεψε από τράπεζες? Από πού τα έκλεψε? Που θα μπουκάρουν. Βλέπετε λοιπόν την αντίληψη και την οτροπία που έχουν για τον ελληνικό λαό όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι, οι οποίοι πολιτεύονται τώρα να ξαναγίνουν εκλογές. Και βέβαια εδώ είναι και ευθύνη του εκλογικού σώματος, λοιπόν, να συλλέξει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, όλα αυτά τα οποία έχουν δηλώσει και όλα αυτά τα οποία σκέφτονται, έτσι, με εξαγγελίες και προγραμματικές εξαγγελίες του προεκλογικές του μέλλοντος, να τα λάβουν υπόψη και να αποφασίσουν τελικά. Διότι 40 χρόνια δυστυχώς κυβερνούν ήδη και ήδη, και οι καινούργοι απεδείξαν χειρότεροι από τους παλαιότερους. Άρα νομίζω ότι πρέπει να συνεκτιμήσει ο ελληνικός λαός τι θέλει να κάνει, αν θέλει να λάβει τη μοίρα στα χέρια του. Διότι δοκιμασμένες συνταγές ή συνταγές όπως αυτοί που μας έφεραν εδώ, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να μας ελευθερώσουν, ή αφελής είναι, ή τέλος πάντων χρειάζεται ειδικό για να το κοιτάξει. Φανταστείτε να έρθω να σας κλέψω εγώ στο σπίτι σας και αύριο να έρθω να σας πω ότι εγώ θα σας σώσω. Λοιπόν, το λιγότερο που θα μπορούσε να σας πει. Είναι τελείως χαζός για να το πιστέψεις. Εγώ πρέπει να πω εδώ ότι σε μία παράγραφο αυτού του νόμου εδώ λέει ότι και 600.000 ευρώ θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πάνε κατευθείαν στις ΜΚΟ. Γιατί αυτές θα τα διαχειριστούν. Δώσατε, κύριε, ξαναλέω, έστω και ένα ευρώ για τους Έλληνες άστεγους. Εάν ένας Έλληνας άστεγος που λιμοκτονεί πάει σε ένα τέτοιο hot spot που τα λέτε, καυτό τόπο δηλαδή, και ζητήσει ένα πιάτο φαΐ,
θα του το δώσετε. Όχι κύριε Παπαζήση, ο Έλληνας είναι μόνο για τη διάσωση των τραπεζών, για τις αποζημιώσεις των βουλευτών και τους παχυλούς μισθούς και να είναι εκείνο το κορόιδο το οποίο απαθώς κάθεται και ακούει όλα αυτά τα ψέματα, τα ανιστόρητα και τις υπερβολές. Και να δέχεται και προσβολές από πάνω ότι είναι και υπεύθυνος για την κατάσταση που βιώνει σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά τον Εντυράμα, γιατί πρόσφατα δήλωσε, υπάρχουν λέει κύριε Τσίπρα, προσέξτε καλά κύριε Τσίπρα λέει, γιατί υπάρχουν 800.000 Αλβανοί στην Ελλάδα. Επί τόπου θα τον έπαιρνα τηλέφωνο και θα του έλεγα: για την κουβέντα σου απελάβω τώρα στην τύχη 50.000 Αλβανούς. Και αν θες ξαναπέστω. Κάθε φορά που θα λες τη λέξη τσαμουριά ή κάτι τέτοιο, ή κάθε φορά που θα πειράζεις τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, θα απελάβω στην τύχη άλλους 50.000. Μέχρι να μην μείνει ούτε ένας εδώ και μετά λίμωνος. Αυτοί που θα έχουν χάσει εδώ τις δουλειές τους, τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους, αυτοί οι ίδιοι θα σε πνίξουν σαν κουνέλι. Αλλά οι εδώ Αλβανοί γιατί δεν κάνουν κάτι. Η ελληνική, η αλβανική κοινότητα της Ελλάδος. Γιατί δεν του λέει, ρε παιδιά, συμμαζευτείτε, συμμαζευτείτε, εμείς είμαστε εδώ. Τρώμε ένα κομμάτι ψωμί, έχουμε τις οικογένειές μας. Γιατί να μην είμαστε όμορφα, ωραία γειτονοί. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από την καλύτερη γειτονία. Άρα, τι συμβαίνει εδώ. Γιατί η αλβανική κοινότητα της Ελλάδος δεν συνετίζει τον Έντι Ράμα. Μήπως και αυτοί πιστεύουν στα της τσαμουριάς. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν. Είναι ένα θέμα η αλήθεια της πατρίδας που βάλατε για κάποιους. Αλλά κοιτάξτε τώρα για αυτό το θέμα δεν έχω επικοινωνία με το Σόρο. Αν μπορούσα να είχα επικοινωνία θα μπορούσα να δώσω πιο αναλυτική απάντηση. Ποιο είναι το σχέδιο. Αυτό το καλύτερο. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. 12 χρόνια πριν στην Εγνατία τηλεόραση όταν ήμουνα, ο κύριος Γιώργος Μελάς, ταξίαρχος εν αποστρατεία, είχε δηλώσει ότι πάνω από 50.000 σατανιστές είναι, είναι υψηλά εστάμενοι στη χώρα μας και κάνουν αυτή τα κουμάντα σε όλα. Και η Βουλή είναι γεμάτη μασόνους. Είναι έτσι συνάδελφε ή όχι. Σήμερα νομίζω ότι το θέμα καλύτερα από όλους. Τα γεγονότα έρχονται να επιβεβαιώσουν δηλώσεις του παρελθόντος που ενδεχομένως στο παρελθόν οι δηλώσεις του κ. Μελά όπως και άλλων σοβαρών ανθρώπων, υπεύθυνων ανθρώπων που δεν ανοίγουν το στόμα για να πούν τυχαία πράγματα έρχεται σήμερα να τους δικαιώσει με τον πιο θλιβερό τρόπο η σημερινή πραγματικότητα. Από την άλλη σήμερα και η τελευταία νοικοκυρά ξέρει ότι αν δεν είσαι τέκτον δεν μπορείς να προωθηθείς είτε σε ανώτερες θέσεις κρατικών λειτουργών ή πολιτικών θέσεων. Λοιπόν, είναι της πάσης γνωστό. Και αν πάλι κάποιος θα έλεγα ότι έχει διαφύγει τέλος πάντων της ένταξης σε τέτοιους χώρους ζει σε πολύ στενά περιθώρια δυστυχώς, αλλά έρχεται να επιβεβαιώσει του και γιατί ξέρετε δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους καθήλυνα αρμόδιους λοιπόν κρατούντες αυτής της πατρίδας και από την πολιτική ηγεσία και από τη δικαστική εξουσία και από άλλους αρμόδιους. Βλέπετε λοιπόν όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση σας είπα για κρατήματα. Διότι ένας άνθρωπος δεν έχει κρατήματα έτσι ευσυνείδητα αλλά και με το γράμμα του νόμου να μην πούμε για την προσωπική του συνείδηση έτσι η οποία η προσωπική συνείδηση μπορεί να ποικίλει. Εγώ θα μιλήσω για το Σύνταγμα και τους νόμους αυτού του κράτους. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος παραβιάζει και το Σύνταγμα αλλά και τους νόμους του κράτους, είναι παράνομος. Και εκεί οι αρχές θα πρέπει πλέον να κινηθούν για να σκίσουν δίωξη σε κάθε παρανομούντα. Όταν λοιπόν δεν ασκούν οι αρχές, όποιες αρχές, λοιπόν, τις διώξεις που χρειάζεται, αλλά επιλεκτικά, επιλεκτικά για τονίζω, μόνο και μόνο για το Θεαθήνα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων μπορεί να χαλάνε τη σούπα ή τη μαγιά. Από εκεί και πέρα νομίζω αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτά τα οποία είχε επισημάνει ο κύριος Μελάς πριν πολλά χρόνια έτσι λοιπόν δημοσίως και όχι μόνο ο κύριος Μελάς λοιπόν πάρα πολύ στο παρελθόν έρχονται δυστυχώς να επιβεβαιωθούν. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι έτσι όμως. Δεν θα ήταν έτσι εάν είχαμε ακριβώς συμπεριφορές και αντιδράσεις. Από τη στιγμή που δεν έχουμε συμπεριφορές και αντιδράσεις λοιπόν ακόμα και σε τέτοιου είδους παρανομίες νομίζω ότι
πλέον η μόνη λογική εξήγηση που θα δοθεί είναι ότι υπάγουν τα κρατήματα. Όλα αυτά τα οποία προαναφέρουν. Άρα, τα κρατήματα... Διότι ποιος είναι ο λόγος να φοβηθεί κάποιος να ασκήσει το δίκαιο σε αυτή τη χώρα. Εμείς δεν λέμε κάποιος να παρανομήσει. Να εξυπηρετήσει το δίκαιο. Θα ρωτήσω κάτι εγώ άλλο. Εάν αυτοί εδώ οι δίθεν ηθοποιοί και άντε να μην πω τώρα και πιο βαριά κουβέντα και ο δίθεν σκηνοθέτης είχαν κάνει ένα τέτοιο, μια τέτοια θεατρική παράσταση εναντίον του Μωάμεθ, θα είχε επέμβει ο εισαγγελέας πριν να προλάβουν να παίζουν μπάλα με τα κεφάλια του. Δεν ξέρω κύριε Παπαζήση αν είχε προλάβει ο εισαγγελέας, αλλά το θέατρο θα είχε τυναχτεί και ενδεχομένως να είχαν κάποιοι από αυτούς κομμένα κεφάλια. Θα πέσαν την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Και μάλιστα είχε μια διαδήλωση από το μουσουλμανικό στοιχείο, έτσι, για τη θεατρική παράσταση. Δεν ξέρω αν θα είχε παρέμβει και η πολιτεία να εμποδίσει αυτή την αντίδραση. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι θα το έκαμε. Ότι εγώ είμαι κατά οποιασδήποτε προσβολής στις πεπιθήσεις του άλλου. Γιατί ούτε και αυτό θα ήταν σωστό, αν είχαν το σθένος δηλαδή, να καθιβρίζουν αυτό που λατρεύει και πιστεύει ο άλλος, ανεξάρτητα όταν εμείς κρίνουμε μια θρησκεία, κρίνουμε σε σχέση με τα ιερά τους κείμενα. Εμείς δεν μιλήσαμε για την πίστη των ανθρώπων, αλλά για τα ιερά κείμενα. Mm-hmm. Και κάναμε ακριβώς κριτική στα ιερά κείμενα. Όπως και στο Ευαγγέλιο, κάποιος μπορεί να ασκήσει κριτική. Αλλά όταν λοιπόν εδώ καθιβρίζεται η Παναγία μας, διακομωδείται ο Χριστός, λοιπόν, και οι άνθρωποι αυτοί καθιβρίζουν τα ιερά και τα όσια, νομίζω ότι η πολιτεία από μόνη της και οι ανάλογοι, ανάλογες αρχές να αντιδράσουν. Αλλά βλέπετε τα ότι εδώ σκοπεύουν τα κρατήματα. Και οι 50.000 υψηλά υπτάμενοι σατανιστές. Δυστυχώς, σε όλες τις διαβαθμίσεις της κρατικής μηχανής. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι υπερβολικό. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να λατρεύεις δύο κυρίους, κύριε Παπαζήση. Ή Θεό και Κύριος ή Μαμονά, δυστυχώς. Και περισσότεροι έχουν πλήσει την ψυχή τους για το χρήμα, όχι στο διάολο. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε και άλλη διαβάθμιση, αν χειρότερα από τον διάβολο θα την πουλάγανε και αυτοί. Για την εξουσία και για το χρήμα. Δεν έχω λόγο. Το μέσο είναι κανόπι της επιθυμίας, δυστυχώς. Απλά εμείς μάθαμε αλλιώς τώρα τι να κάνουμε. Στα 50 δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρα. Μάθαμε αλλιώς εμείς. Λοιπόν, εμείς ξέρετε κύριε Παπαζήση, μπορεί να μην έχουμε τα ωφέλη και να μην έχουμε μέσα στην ψυχή μας, αλλά μάθαμε ένα πράγμα. Ότι εμείς σε ό,τι έχουμε διαπράξει μπορούμε να το ξεχάσουμε. Η ζωή ποτέ. Και με γνώμονα αυτή τη συνείδηση, λοιπόν, προσπαθούμε να κινηθούμε, όχι ως αναμάρτητοι, αλλά με έναν τρόπο ζωής που τέλος πάντων συνειδησιακά δεν θα μπορέσει να μας ελέγχει ή να μας φέρει σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Mm-hmm. Κάποιοι όμως δυστυχώς δεν την έχουν ελαστικοποιήσει τη συνείδησή τους. Την έχουν γράψει τελείως μόνο και μόνο για να ζήσουν αυτή την ψεύτικη ευδαιμονία. Και βέβαια τα πάθη, το ξέρετε πολύ καλά, καθιστούν ανελεύθερο τον άνθρωπο. Και κάποια στιγμή τον καθιστούν και μωρό. Σιδηροδέσμιο τέτοιων καταστάσεων. Λοιπόν, πάλι θα πάω το χρόνο 12 χρόνια πίσω. Είχα κάνει καλεσμένο μου τον κύριο Κατσαρό από τον Δημόκρητο και του έδειχνα τα chemtrails στις γραμμές απάνω στον ουρανό που δεν σβήνουν και αντιθέτως απλώνονται και γίνονται ένα σύννεφο, μια άχλη. Λοιπόν, και μου λέει όντως σε κάζω βάριο και αλουμίνιο. Την προηγούμενη βδομάδα. Βάρια μέταλλα, βάρια μέταλλα, μάλιστα. Δεν ξέρω πώς το είδατε, αλλά η Ελλάδα άμα τα δείτε είναι γραμμές. Δεν έμεινε μέρος της Ελλάδος να μην το ψέκασαν. Λοιπόν, δεν έμεινε μέρος. Όταν τότε ρωτήσαμε την αεροπορία μας εδώ, τη βάση στη Θεσσαλονίκη, για μας με αυτά τα αεροπλάνα δεν υπάρχουν. Γιατί πετάνε πάνω από το FIR. Άρα δεν χρειάζεται να μας δώσουν λίγο λογαριασμό. Και κανείς δεν νοιάζεται. Και δεν τώρα, έχουν διακριτικά. Τώρα, δεν ξέρω από πού έρχονται, πού πάνε, τι γίνεται. Αυτό που θυμίζει την αφέλεια του Πρωθυπουργού και την ανιστόρητη τοποθέτηση ότι η Ελλάδα δεν έχει, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Μα είναι δυνατόν στον ένα αέριο χώρο μιας χώρας να μην έχει τον κύριο έλεγχο η χώρα. Δηλαδή, πού να τα πούμε αυτά, θα γελάνε και οι πέτρες. Εμένα αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, απλώς υπάρχει συμφωνία με όλες εκείνες τις υπηρεσίες
για τους λόγους που υπάρχει αυτή η συμφωνία, να ψεκάζουν. Τώρα, κάποια στιγμή και ο κύριος Καμένος, όταν δεν έγινε υπουργός Εθνικής Άμυνας και δεν συγκυβέρνησε με τον κύριο Τσίπρα, έλεγε για ψεκασμένους. Τώρα, ξαφνικά, χάθηκαν οι ψεκασμοί. Φαίνεται εξαϊλό. Κατάλαβα το δορυφόρο, δεν είναι μοντάζ. Κάθε πιλότη και οι ψεκασμοί, μάλιστα. Ναι. Κανείς δεν αναρωτιέται κάτι από όλους μας. Και να πας να κάνεις διαμαρτυρία αυτή στην πολιτική αεροπορία, σπίκι. Το FIR λένε ότι έχει ένα συγκεκριμένο ύψος που μπορείς να ελέγχεις τους πάντες. Σου λέει είναι 12 χιλιόμετρα, κάπου τόσο αν δεν απατώμε. Αυτό πετάει πιο απάνω λέει. Άρα δεν χρειάζεται να μας στείλει την άδεια. Δηλαδή αν υπήρχε ένα εχθρικό αεροσκάφος, το οποίο θα έριχνε ας πούμε πυρηνικές βόμβες, εμείς επειδή πέταγε πάνω από το Φάιερ Αθηνών ή της επικράτειας, δεν θα το αναχαιτήσαμε, διότι ας πούμε είναι πέραν του ορίζοντος. Δηλαδή αυτά είναι, δηλαδή σας λέω, όχι ανέκδοτα, ανεκδίγητα πράγματα. Όπου και να τα πει κάποιος, λοιπόν, θα γελάνε. Τα κρατήματα που λέγαμε, αγαπητέ συνάδελφε, από κάπου τους κρατάνε όλους. Οι 50.000 σατανιστές υψηλά ιστάμενοι κλπ. Λοιπόν. Βέβαια να πω και κάτι, υπάρχει μια απάντηση έτσι, η οποία βέβαια δεν συμβαδίζει με την εικόνα και τα αποτελέσματα που και ο κ. Κατσαρός αλλά και όλοι πανελλαδικά έχουμε διαπιστώσει, ότι ο ψεκασμός είναι για τη μετάδοση συγνοτήτων και ραντάρ. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι βλέπουν τα ραδιοτηλεοπτικά κύματα έτσι, και η εκτρομαγνητική ακτινοβολία, άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Άλλοι λένε για να αποθούνται οι ηλιακές ακτίνες. Τι είπατε? Άλλοι λένε για να αποθούνται οι ηλιακές ακτίνες και να περιοριστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και ας εισπνέουμε εμείς βάριο και αλουμίνιο τώρα, λέμε. Ναι, ακριβώς. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αλλά και κάτι άλλο τώρα, να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Βεβαίως με πολλή αφέλεια, αλλά εμείς θα την κάνουμε. Και γιατί πιστεύω θα συμμερίζεστε και το περιεχόμενο της ερώτησης. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι και ο ελληνικός λαός σήμερα είναι σε μια ύπνωση, σε μια χαλάρωση τέτοια που του έχουν πάρει και τα ισόρουχα και δεν αντιδρά? Ξέρετε πολύ καλά αυτός ο ιστορικός λαός σε τέτοιου είδους καταστάσεις να μην αντιδρά ούτε στοιχειοδός. Κάτι συμβαίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι φίλε μου, ο Έλληνας αυτή τη στιγμή φοβάται να μην χαρακτηριστεί. Οι δε αντιδράσεις που υπάρχουν δεν είναι οργανωμένες. Μάλιστα. Πήγαν εκεί κάτω, ας πούμε, τώρα στο Αριστοτέλειον δύο ιερείς και από πίσω τους 50% άνθρωποι, που για μένα και αυτός ο τρόπος αντίδρασης πρέπει να υπάρχει, αλλά πιο οργανωμένα, πιο σοβαρά, αλλά να προηγηθούν οι μηνύσεις. Αυτός ο τρόπος έρχεται μετά για να αντιληφθούν ότι δεν είμαστε χαϊβάνια. Ο πρώτος τρόπος είναι 5 δικηγόροι μέσα, καταγραφή, φωτογραφίσεις, επί τόπου στο αστυνομικό τμήμα και την ίδια βραδιά αυτή η ξύπνη να την κάνουν στο κρατητήριο. Είδατε τι ωραία απλά και λογικά τα λέτε. Και όχι μόνο δεν γίνονται τα αυτονόητα από αυτούς που έπρεπε να κινηθούν επισήμως και νόμιμα, αλλά ενώ τηρούν σιγή ηχθείως και έχουν αφωνία, εκ των υστέρων σε όσοι διαμαρτύρονται μπορείτε να δείτε και την εξής αντίδραση. Αυτοί δεν μας εκφράζουν. Λοιπόν, δηλαδή ότι είναι ταραχοποιά στοιχεία ή τέλος πάντων ο τρόπος που κινούνται δεν συνάδει με τις δικές μας πεποιθήσεις και αντιλήψεις και τρόπους αντίδρασης. Και αντί να ασκήσουν κριτική σε όλους αυτούς που προκαλούν, εκ των υστέρων μπορείτε να δείτε να αντιδρούν και σε αυτούς που, τους ελάχιστους, που τέλος πάντων ευσυνείδητα για τους λόγους που επισημάναμε αντιδρούν. Ναι, οι άνθρωποι. Τυχαία είναι αυτά. Τυχαία. Δηλαδή, νομίζετε ότι πλέον όλα αυτά δεν έχουν ένα φορέα ο οποίος δίνει εντολές, δεν έχουν ένα κέντρο λήψης αποφάσεων. Ανεξάρτητα αν αναφερόμαστε σε διαφορετικές διαβαθμίσεις εξουσιών, είναι πλέον τόσο φανερό που σας είπα, μόνο αφελής κάποιος ή θέλει να θέλω τυφλή δεν μπορεί να το δει. Έτσι είναι. Συνάδελφε, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Άστε καλά. Καταρχήν χάρηκα κύριε Παπαζήτη, σας πω γιατί. Γιατί έστω και αν θα μπορούσατε να είστε ένας διακεκριμένος με αναγνωρισιμότητα δημοσιογράφος
στη Μακεδονία, δεν το έχετε και σε πολλά χρόνια, αλλά επειδή είστε ελληνόψυχος και πιστός άνθρωπος, δυστυχώς, ευτυχώς για σας, δυστυχώς το λέω με την έννοια δηλαδή της επαγγελματικής πρόοδου, αλλά και αν δεν έχετε την αναγνωρισιμότητα μέσα από όλα εκείνα τα ελεγχόμενα μέσα, να σας πω κάτι, έχετε ένα μεγάλο βραβείο ότι έχετε τη συνείδησή σας καθαρή, διατηρείτε τις αξίες σας και τις αρχές σας και το κυριότερο, επειδή οι πράξεις μας μας συνοδεύουν για πάντα, ακόμα και τα παιδιά σας και η ιστορία κάποια στιγμή θα μιλήσει, αν μιλήσει, γιατί δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να αναφερθεί κάποιος, αλλά τουλάχιστον ό,τι και να ακουστεί θα είναι προς τιμή σας. Και εύχομαι ο Θεός να σας διατηρήσει έτσι όπως είστε, αγωνιστής, καθαρός, γιατί δυστυχώς και όσοι δεν έχουν εξαγοριστεί, να είστε βέβαιοι στο μέλλον θα προσπαθήσουν να βρουν την αχίλιο πτέρνα, δηλαδή που πάσχει, ποιο είναι το αδύνατο σημείο, το παιδί του αδιόριστο, ο ίδιος έχει μια οικονομική εκκρεμότητα, το μέσον ή ο εργοδότης του να πιαστεί, να τον διώξει με προσχήματα. Και εύχομαι να μην συμβεί τίποτα, αλλά να τουλάχιστον έχουμε ο Θεός να σας δίνει δύναμη να διατηρήσετε αυτή την καθαρότητα που έχετε. Εγώ χαρτί κοινωνικών φρονημάτων για να βρω δουλειά ως δημοσιογράφος δεν υπογράφω. Προτιμώ να παλεύω με τα σίδηρα εκεί που είμαι, παρά να πουλήσω τη συνείδησή μου. Να είστε καλά. Το λέω κοιτάζοντας το φακό κατάματα. Και δεν τρέχω. Να είστε καλά. Δεν με πειράζει η φτώχεια. Η ξεφτύλα θα με πειράζει πολύ περισσότερο. Άλλωστε δεν θα πάρουμε και τίποτα μαζί μας. Αλλά και να πω και κάτι. Όχι. Τι παρακαταθήκη θα πεισουν. Το καθαρό μέτωπο θα πάρουμε μαζί μας. Το καθαρό μέτωπο, φίλε Ευαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε έχει ο Θεός καιρό. Και εγώ σας ευχαριστώ για τιμή που κάνατε και είχαμε αυτή τη γόνιμη συζήτηση και εύχομαι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και όσο μπορούμε να αντιστεκόμαστε, γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος αλλά και η πατρίδα. Αλλά και η δική μας συνείδηση τουλάχιστον να μπορεί να είναι στο ύψος αυτών των περιστάσεων ενός καθαρού ανθρώπου που απαιτείται για να έχει μια καθαρή συνείδηση. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ κύριε Παπαζής. Πάρα πολύ, εγώ σε ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι φυσικά που μας ακούσατε και μας είδατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.